Και τα δύο τα έχασα. Μου τα κατακράτησαν φίλοι που τους τα είχα δώσει εκείνο τον καιρό να τα διαβάσω. Όμως εγώ κατακρατούσαν διαρκές ιαματικό, πνευματικό, πολιτικό ίζημα, το ΖΙΤΑ, τώρα, το οποίο είναι στις εκδόσεις Gutenberg. Ανακάλυψα πολλά από τα δικά μου χρόνια και φτωχικά χαρτιά, άνθρωποι, βιβλία και καταστάσεις, όλα σχεδόν από τον βιώδημα της λογοτεχνίας. Τα ένωσα να περνούν μέσα στο στήθος μου, όπως ο άνεμος στις θαλασσινές σπηλιές. Τώρα, μέρες ολόκληρες τα κοίταζα στα μάτια, δεν τα γνώριζα ούτε με γνώριζαν οι σύντροφοί μου. Κανείς δεν τους θυμάται. Δικαιοσύνη. Μη χειροκροτώ, τέλειωσα. Το μεσημέρι της Κυριακής κορυφώθηκαν οι εργασίες του δεύτερου συμπόσιου λογοτεχνίας που έλαβαν χώρα το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην αίθουσα της πρώην Νομαρχίας. Κορυφαίο γεγονός η βράβευση του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού για την προσφορά του και το έργο του στα γράμματα και τον πολιτισμό. Το συμπόσιο διοργάνωσε το περιοδικό Παρέμβαση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπου συμμετείχαν περίπου 30 εισηγητές και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και άλλες εικαστικές εκδηλώσεις. Είναι χαρά και τιμή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να υποδέχεται και να βραβεύει τον Βασίλη Βασιλικό, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες σύγχρονους συγγραφείς, όπου με παγκόσμια αναγνωσιμότητα, που βρίσκεται σήμερα εδώ, στην πόλη μας, στο δεύτερο συμπόσιο λογοτεχνίας, μια σημαντική διοργάνωση που προάγει τα γράμματα και τον πολιτισμό, όπου σε αυτά τα δύο πράγματα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τα στηρίζει συνεχώς. Ο Βασίλης ο Βασιλικός είναι ένας από τους σύγχρονους κορυφαίους λογοτέχνες που θεμελίωσαν και βοήθησαν το ελληνικό πνεύμα και πρότασαν το ελληνικό πνεύμα στο εξωτερικό. Γι' αυτό και εμείς ως ένδειξη ελάχιστη τιμή στο έργο σας, κύριε Βασιλικέ, θα σας απονείμουμε ένα αντίγραφο γραμματίδιο από την πόλη της Άνης. Πιο σημαντικές και πιο ευχάριστες στιγμές το Δημοτικό Συμβούλιο να έρχεται και να αποφασίζει να τιμήσει ανθρώπους σαν τον Βασίλη Βασιλικό. Τα έχουν πει όλα, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι, απλώς είμαι ευτυχής που σε αυτή τη συγκυρία προεδρεύω του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρε την απόφαση να τιμήσει τον Βασίλη Βασιλικό. Θα σας διαβάσω μόνο το απόσπασμα από τη συνεδρίαση εκείνη. Απόσπασμα από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στις 11 Σεπτεμβρίου του 2017. Βράβευση του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού. Στην Κοζάνη σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8 μετά μεσημβρίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοβενταρίου κτηρίου του Δήμου Κοζάνης, Καρισίου Μούκα και Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Ο Δήμαρχος Κοζάνης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το πρακτικό της Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, το οποίο έχει ως εξής. Σήμερα, Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017, συνεδρίασε η Επιτροπή Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Κοζάνης με θέμα την απόδοση του μεταλλίου της πόλης της Κοζάνης και τη μυστική πλακέτα στον κορυφαίο Έλληνα συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό, με αφορμή τη συμμετοχή του στο δεύτερο συμπόσιο λογοτεχνίας που διεξάγεται στην Κοζάνη 29-30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου του 2017. Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη βράβευση του Βασίλη Βασιλικού με το ασημένιο μετάλλιο της πόλης ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους των γραμμάτων της σύγχρονης Ελλάδας, που το έργο και η δράση του έχει συμβάλει στην προώθηση των γραμμάτων και του πολιτισμού της χώρας. Είναι μεγάλη χαρά καταρχήν για ένα συγγραφέα να τιμάται και να μιλούν για τα βιβλία του και να τα ακούει ο ίδιος ζωντανός.
διότι στη χώρα μας έχουμε το συνήθειο να τιμούμε τους ανθρώπους με τα θάνατο. Η χαρά μου που βρίσκομαι στην Κοζάνη είναι πολλαπλή. Γιατί πρώτα-πρώτα έχω ξανάρθει, έχω φίλους εδώ, παρακολουθώ το περιοδικό Παρέμβαση, που είναι ένα από τα καλύτερα λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδος και ίσως από τα ελάχιστα που παραμείνανε στην έντυπη μορφή τους και όχι στη διαδικτυακή, και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Έχω γνωρίσει πολλούς από τους νέους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε αυτή την πόλη